Η λογική της συνεδρίας του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έχει ως στόχο την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων στο ΣΟΠ, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου. Σήμερα στο ΣΟΠ εξετάζεται το θέμα της θωράκισής μας και της αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων, ειδικά των χιονοπτώσεων, όπου, όπως είδατε πέρσι, είχαμε σοβαρά προβλήματα επί 1,5 μήνα σε ολόκληρο τον ομό. Είχαμε δηλαδή αρχικά τους παγετούς και στη συνέχεια την έντονη χιονόπτωση. Αυτό που θα εξετάσουμε σήμερα είναι το πώς αντέδρασε ο μηχανισμός στην αντιμετώπιση των φαινομένων πέρσι, αλλά και πώς μπορούμε να είμαστε καλύτεροι φέτος, ούτως ώστε σε περίπτωση ύπαρξης ενός νέου καιρικού με χιονοπτώσεις και παγετών να είμαστε σε θέση να κρατήσουμε τον ομό ανοιχτό, όπως έγινε και κατά την περσινή περίοδο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η φετινή σεζόν μας βρίσκει επί της ουσίας σε κατάσταση μεγαλύτερης ετοιμότητας και εκφράζω παράλληλα και την αγωνία μου σήμερα, καθώς ο διεθνής διαγωνισμός που έγινε σε ένα σημείο βγήκε άγωνος. Άρα, ενώ χρειαζόμαστε περίπου 85 χιονιστικά μηχανήματα από ιδιώτες, αυτοί που δήλωσαν ενδιαφέρον και προχωρά η μίσθωση των μηχανημάτων είναι 43. Άρα περίπου μας λείπει το 50% του διαγωνισμού είναι άγωνος. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός και θα επαναπροκηρυχθεί το έργο. Βλέπετε, μια νομοθεσία, γιατί πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό, είναι χρονοβόρα. Εμείς ξεκινήσαμε από τον Αύγουστο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κενά. Ως εκ τούτου, αυτό το θέμα μας προβληματίζει. Θα κοιτάξουμε σήμερα να το συζητήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε από κοινό, με τους Δήμους, το στρατό, την πυροσβεστική και βέβαια να κινηθεί πολύ γρήγορα η διαδικασία, ούτως ώστε σε τάχιστο χρόνο να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Συγχρόνως πρέπει να σας αναφέρω ότι έχει υπάρχει επάρκεια άλατος. Από πέρσι έχουμε προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες. Βέβαια και αυτό θα εξαρτηθεί από την έκβαση των καιρικών φαινομένων κατά το επόμενο διάστημα. Αν δηλαδή έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα μεγάλης διάρκειας, ενδεχομένως θα ξαναχρεστεί και νέα προμήθεια άλατος. Συνεπώς, επειδή έχει αρχίσει να χιονίζει στον Εύρο, θα υπάρχουν μεταχιονιστικά προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η διαγωνιστική, και τι ρόλο θα παίξουν τα ανταποδοτικά ωφέλητα που προβλέπουν μηχανήματα αυτά και για τον Εύρο? Τα χιόνια και ειδικά ο παγετός και οι χιονοπτώσεις αντιμετωπίζονται από μηχανήματα της περιφέρειας. Βέβαια, ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε πλέον επάρκεια προσωπικού, δεν γίνονται προσλήψεις, όσοι συνταξιοδοτούνται οι θέσεις τους δεν καλύπτονται, άρα έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις συμβάσεις με τους ιδιώτες. Σας ανέφερα ότι φέτος δεν δήλωσαν πάρα πολύ συμμετοχή στην αντιμετώπιση, δηλαδή δεν έχουν προχωρήσει στην υποβολή δικαιολογητικών. Έχουμε έλλειμμα 50%. Ο διαγωνισμός θα πρέπει να ξαναγίνει, αλλά μέσα στο χειμώνα, διεθνής διαγωνισμός, να σκεφτείτε ότι θέλει 30 μέρες ανάρτηση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι η νομοθεσία πλέον, αντί να διευκολύνει, δημιουργεί κολλήματα. Παρ' όλα αυτά, συζητούμε για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Σαφώς, η έλευση και των δύο χιονιστικών που περιμένουμε, δύο καινούριων χιονιστικών, στην λογική των αντισταθμιστικών ωφελών από τον ΤΑΠ θα ενισχύσει το στόλο της περιφέρειας, αλλά δεν επαρκούν. Ο Εύρος είναι 200 χιλιόμετρα, εμείς έχουμε στη δικαιοδοσία μας 1.100 περίπου χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πλέον λοιπόν θα χρειαστεί η συνδρομή όλων των εμπλεκομένων στο ΣΟΠ για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας είπα ότι η νομοθεσία αλλά και γενικότερα οι διαδικασίες είναι πλέον χρονοβόρες και δεν ευνοούν την λογική του προλαμβάνιου. Δημιουργούν άλλου είδους κολλήματα που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μας κάνουν να αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς.